πάμε να ξεδιπλώσουμε την επικαιρότητα. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Νάνο. Είναι μέλος του συντονιστικού γραφείου τοπικής επιτροπής Ανταρσία Πρέβεζας. Καλό απόγευμα. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλησπέρα σας. Λοιπόν, σήμερα σας φιλοξενούμε σε μια ιδιαίτερη μέρα με εξελίξεις και με ένα τεταμένο πολιτικό σκηνικό. Από την άλλη όμως, δεν πρέπει, κύριε Νάνε, να υποτιμούμε και τις διαδηλώσεις που υπάρχουν και τα αγωνιστικά μέτωπα τόσο σε παιδεία όσο και σε υγεία. Και νομίζω ότι σήμερα και εσείς απευθύνατε σήμερα το πρωί χαιρετισμό, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, το πρώτο και κυριότερο από αυτό που πρέπει να ξεκινήσουμε τη σημερινή κουβέντα έχει να κάνει με τη μεγαλειώδη επιτυχία, ας πούμε, και των συλλαλητηρίων αλλά και των ποσοστών συμμετοχής σε μεγάλους κλάδους του δημοσίου. Και ειδικά σε κλάδους οι οποίοι δεν κάνουν επαναλαμβανόμενες επιτυχίες. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, οι δάσκαλοι έχουν πάρα πολύ μεγάλα ποσοστά επιτυχία σε σχέση με άλλες 24 ώρες ή 48 ώρες. Ποσοστά συμμετοχής, μάλλον, σε σχέση με άλλες 24 ώρες και 48 ώρες απεργίες. Και επειδή νομίζω ότι για το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε, ο μοναδικός παράγοντας ο οποίος θα μπορέσει να τον νικήσει τον φασισμό είναι η νίκη των αγώνων. Η νίκη των εργατικού κινήματος, η νίκη των αγώνων για την καλυτέρευση της ζωής του εργαζόμενου και του ανθρώπου κόντρα και ενάντια, ας πούμε, σε αυτή την πολιτική και σε αυτό το μέλλον που μας παρόν και μέλλον μάλλον που προδιαγράφουν αρνητικό τόσο για εμάς, ας πούμε, όσο και για τα παιδιά μας. Η νίκη δηλαδή του κινήματος, ας πούμε, οι κατακτήσεις, η καλυτέρευση της ζωής θα διαμορφώσουν και όρους, ας πούμε, και νίκη του φασισμού. Εγώ πάντως, εκμεταλλευόμενος την ευκαιρία, γιατί πρώτη φορά σας φιλοξενώ στο απογευματινό μαγκαζίνο, θέλω να κάνουμε μια ειλικρινή συζήτηση. Δυστυχώς έχουν φτάσει τα πράγματα και θα το ακούσουμε σε λίγο και από τον πρόεδρο της Ελμένα, μας το λέει, στον κύριο Θεοφάνους, ότι η κυβέρνηση έχει εξαγλειώσει οικονομικά τόσο πολύ όλες τις κοινωνικές ομάδες, όπου δεν έχουν ακόμα τα απαραίτητα μαξιλαράκια τα οικονομικά για να αντισταθούν. Διότι τα πεσμένα ποσοστά των καθηγητών σήμερα συμμετοχή στην απεργία φανερώνουν αυτό, έτσι δεν είναι? Είναι εξαθλειωμένοι οικονομικά οι άνθρωποι, έχουν να συντηρήσουν την οικογένειά τους, δεν μπορούν να κάνουν πολυήμερες απεργίες. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου, αν το αντέχει το συνδικαλιστικό κίνημα. Κοιτάξτε, το ζήτημα ποιο είναι τώρα? Εδώ τώρα όλοι κρίνονται. Βεβαίως. Όλοι κρίνονται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, τα σκαμπανεβάσματα, ας πούμε, των ποσοστών, ας πούμε, που θα υπάρχουν σε μεγάλες επαναλαμβανόμενες, ας πούμε, απεργίες, είναι φυσιολογικά. Δηλαδή, εγώ συζήτησα με πάρα πολλούς καθηγητές, οι οποίοι μου λέγανε ότι, Βαγγέλη, θα κάνω 1-2 μέρες, θα κάνω 1 μέρα πίσω, θα πάω στη συνέλευση να ψηφίσω επαναλαμβανόμενη απεργία και Δευτέρα Τρίτη θα τα δώσω όλα. Και αν μπουν οι άλλοι κλάδοι, τους ρίξαμε. Μάλιστα. Δηλαδή, μην πιστεύουμε, δηλαδή, ότι ο κόσμος δεν είναι χαζός, είναι έξυπνος. Βέβαια, υπάρχει και το αντικειμενικό πρόβλημα, ας πούμε, το οικονομικό, το οποίο δεν έχει να κάνει με το κόστος της απεργίας, έχει να κάνει, ας πούμε, με το ξεκλήρισμα, ας πούμε, της καθημερινότητας, ας πούμε, και της, του κάθε νοικοκυριού, ας πούμε, από τη συγκεκριμένη πολιτική που εφαρμόζεται από την κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στη χώρα μας και σε βάρος των εργαζομένων. Το ζήτημα για μας μπαίνει, ας πούμε, και ότι πρέπει οπωσδήποτε το πρώτο που πρέπει να κρατήσουμε είναι η μεγάλη επιτυχία και η αποφασιστικότητα οι οποίοι δείξανε οι καθηγητές. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι και οι υπόλοιποι κλάδοι μπορούν. Και οι υπόλοιποι κλάδοι μπορούν και η ΑΔΔ πρέπει να σταθεί στο ύψος τους. Και όχι μόνο αυτό, και οι άλλες ομοσπονδίες, οι μεγάλες δευτεροβάθμιες ομοσπονδίες, πρέπει αυτή τη στιγμή να συντονιστούν και να συγχρονιστούν πλήρως με τους καθηγητές. Γιατί έχω την αίσθηση ότι η πλειοψηφία στη ΔΟΗ υπάρχει και θα παίξει τον πολιορκητικό κρύο πλέον ενάντια στην απεργία των διδόντων, δηλαδή στους δασκάλους. Θα παίξει τον πολιορκητικό κρύο ενάντια στην απεργία των δασκάλων. Πιστεύω ότι άμα οι δάσκαλοι μπουν σε αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή συντονιστούν με τους καθηγητές, από Δευτέρα θα μιλάμε για άλλα δεδομένα. Μάλιστα. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, διότι η κυβέρνηση νομίζω ότι ποντάρει σε αυτή την κατεύθυνση. Όσο θέλουν να γίνουν οι παρατεταμένοι αγώνες που μιλάνε όλοι, ας πούμε, για να ικανοποιηθούν τα αιτήματα, ας πούμε, στον χώρο της παιδείας, ας πούμε, αλλά και να ανατραπεί συνολικά η πολιτική και δεν υποκρίνονται, ας πούμε. Μάλιστα, μάλιστα. Είστε ικανοποιημένος σήμερα από την συγκέντρωση και την αντίδραση του κόσμου όσον αφορά τα μεγάλα προβλήματα στην παιδεία και την υγεία, κύριε Νάνε? Ναι, ήταν μια αξιοπρεπέστατη συγκέντρωση για την Πρέβεζα και ειδικά, ας πούμε, από το χώρο της υγείας και της παιδείας, ας πούμε, θα μπορώ να πω δηλαδή ότι ήταν πάρα πολύ ικανοποιητική. Το ζήτημα είναι ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να πιστέψουν στη δύναμή τους.
Δηλαδή να πάρουν αυτή την υπόθεση στα χέρια, να μην περιμένουν δηλαδή από τους instructors, ας πούμε, και από τους περφωτισμένους, ας πούμε, συνδικαλιστές, ας πούμε, και τις συνδικαλιστικές ηγεσίες, να πάρουν τις αποφάσεις, ας πούμε, οι οποίες θα τους οδηγήσουν, θα τους βγάλουν από τα διέξοδα, ας πούμε, και θα οργανώσουν τον αγώνα τους. Πρέπει να πάρουν ήδη τον αγώνα στα χέρια τους. Με μαζικές συνελεύσεις στους χώρους δουλειάς, ώστε να διαμορφώνονται οι αγωνιστικές κινητοποίησεις και τα πλαίσια, ας πούμε, των κινητοποίησεων, τα προγράμματα, τα αιτήματα, να διαμορφώνονται από τους ίδιους τους εργαζόμενους και ταυτόχρονα αυτό να χρησιμοποιείται ως μοχλός πίεσης, ας πούμε, προς τα πάνω, ώστε να αναγκάζονται, ας πούμε, οι ηγεσίες να αναδιπλώνονται από μια συνενετική λογική που έχουν απέναντι στην κυρίαρχη πολιτική. Παρατηρώντας πάντως τον πολιτικό σας λόγο κατά καιρούς, γιατί έχω μελετήσει και τις συνεντεύξεις σας, είστε ιδιαίτερα επικριτικός όσον αφορά τις συνδικαλιστικές ηγεσίες. Θεωρείτε ότι έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης που το συνδικαλιστικό κίνημα έχει φτάσει πλέον να μην έχει απήχηση στον κόσμο, να μην έχει έρισμα και να μην μπορεί να κινητοποιήσει τον κόσμο να κουνηθεί από τον καναπέ, όπως λέμε με αυτή την έκφραση τώρα τελευταία? Από τη στιγμή που το συνδικαλιστικό, το επίσημο συνδικαλιστικό κίνημα, έχει αποδεχτεί όλους τους όρους ιδεολογικούς και πολιτικούς, ας πούμε, του συστήματος, δηλαδή τη λογική της ανταγωνιστικότητας, τη λογική, ας πούμε, της καπιταλιστικής ανάπτυξης, ότι αν πάει καλά ο καπιταλιστής θα πάει καλά και ο εργάτης. Αφού έχει αποδεχτεί όλο αυτό το πλαίσιο, ιδεολογικά μιλάω από τον κύριο, είναι λογικό, ας πούμε, να μην μπορεί, ας πούμε, να λειτουργήσει από τη σκοπιά του ταξικού συμφέροντος του εργαζομένου, πρώτον. Και δεύτερον, είναι και διακλαδωμένο το ίδιο, η ηγεσία του δηλαδή, είναι διακλαδωμένη, ας πούμε, εντός του αστικού κράτους. Χρηματοδοτήσεις, είναι πάρα πολλά πράγματα. Μάλιστα. Διάρθρωσή του, συνδικαλιστικές άδειες. Καταλαβαίνετε, είναι ένας ολόκληρος μηχανισμός, ας πούμε, ο οποίος χτίστηκε, ας πούμε, χρόνια, ενσωματώθηκε, ας πούμε, το εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα. Και τώρα είναι απαραίτητος όρος και προϋπόθεση για να μπορέσει να νικήσει ο εργαζόμενος, είναι να βάλει στην άκρη, ας πούμε, αυτές τις ηγεσίες. Όχι με τη λογική να πάει να απομονωθεί, από τη λογική, ας πούμε, στο να αναπτύξει μια αναγκαία, ας πούμε, ενότητα στο ιστορικό των εργαζομένων και στο ιστορικό των χώρων δουλειάς. Από την άλλη όμως, δεν πρέπει να υπάρχει ένας ηγέτης σε όλη αυτή την προσπάθεια, ένας εμπνευστής ο οποίος θα παράξει και την πολιτική ιδεολογία για να μας κινητοποιήσει, γιατί νομίζω ότι υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα. Και ξέρετε κάτι, δεν μπορώ να καταλάβω και θέλω, επειδή εσείς έχετε ένα μαχητικό λόγο, είστε κύριος υπερασπιστής και των δικαιωμάτων της εργατικής τάξης, δεν μπορώ να αντιληφθώ αυτή τη στιγμή γιατί η κοινωνία είναι μουδιασμένη και γιατί είναι συμβιβασμένη σε αυτό το πανικό τον οποίο καλλιεργούν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε συνδυασμό βεβαίως με την κυβέρνηση. Για ποιο λόγο λοιπόν ο κόσμος, θα το πω πάρα πολύ απλά, δεν ξεσηκώνεται, χωρίς να σημαίνει ότι να ξεσηκωθεί, να διαδηλώσει, να φωνάξει, αυτό εννοώ. Γιατί ένας βασικός λόγος έχει να κάνει με το γεγονός, ας πούμε, ότι έχει αποδεχτεί τη λογική, ας πούμε, ότι μπορώ, ένα μεγάλο κομμάτι κόσμου πιστεύει, ας πούμε, ότι θα βγούμε από την κρίση, ότι είναι ένα φαινόμενο, ας πούμε, το οποίο θα ξεπεραστεί, θα κάνω θυσίες, θα τραβήξω το στομάχι, θα σφίξω το στομάχι, ας πούμε, θα σφίξω και το ζωνάρι, ας πούμε, κουτσοκούτσο, κουτσοκούτσο, σιγά σιγά, ας πούμε, θα φτάσω σε κάποιους παλιούς ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά νομίζω ότι ένα κομμάτι είναι αυτό. Ένα δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με το γεγονός, ας πούμε, ότι δεν βρίσκει εναλλακτική λύση. Ακριβώς. Δεν βρίσκει εναλλακτική λύση. Και εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα πλέον. Για εμάς, ας πούμε, τους κομμουνιστές, ας πούμε, το κομμουνιστικό κίνημα και την αριστερά. Ξέρετε κάτι, κύριε Γιάννη. Δηλαδή, θέλω να μας πείτε ποια είναι η ρεαλιστική λύση όμως. Εγώ είναι ρεαλιστικότατη, δηλαδή τι είναι, είναι πιο ρεαλιστική λύση, παραδείγματος χάρη, να κάνεις αγώνα, να φύγει η κυβέρνηση, να επιβάλλεις τη διαγραφή του χρέους, ας πούμε, και να φύγεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ? Είναι πιο ρεαλιστική αυτή τη στιγμή και μεγαλύτερη ουτοπία είναι να πιστεύεις ότι στο ιστορικό το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση θα καλυτερεύσει τη ζωή σου. Κύριε, να σας πω κάτι λίγο, επειδή μας ακούει τώρα κόσμος και μπορεί τώρα να προβληματίζεται, και το ρώτησα χθες και στον κύριο Χάιδα που ήταν εδώ από τον ΣΥΡΙΖΑ. Λέτε ότι είναι πιο ρεαλιστικό αυτή τη στιγμή να κάνουμε αυτά που είπατε μόλις τώρα. Εφικτό είναι? Εφικτό, βέβαια είναι εφικτό. Βέβαια είναι εφικτό. Είμαστε λογικοί άνθρωποι. Είναι πολύ εφικτό. Απλώς θα το εδώ είναι το ζήτημα τώρα. Ότι αυτό θέλει να πρέπει να το επιβάλλει. Να διαμορφωθούν όργανα επιβολής της εργατικής και λαϊκής θέλησης. Οι λαοί διαμορφώσανε την ιστορία, οι λαοί καθορίζανε τις εξελίξεις πάντα. Πάντα οι λαοί καθορίζανε τις εξελίξεις. Αυτό πρέπει να βάλει καλά στην κλάβα του ο λαός και οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι και η νεολαία, ότι έχουν τη δύναμη να κάνουν αυτές τις αλλαγές. Δεν είναι παρατηρητές,
δεν είναι θεατές. Είναι αυτοί θα καθορίσουν, ας πούμε, οποιαδήποτε προοδευτική εξέλιξη θα την καθορίσουν, ας πούμε, οι ίδιοι εργαζόμενοι και ο ίδιος ο λαός. Αυτό είναι και το μεγάλο καθήκον του δικό μας. Να τον πείσουμε να πάρει την υπόθεση στα χέρια του. Να σταματήσει, δηλαδή να είναι ο πλακαδόρος αυτόν, ας πούμε, που μιλάει, ας πούμε, ότι θα τους λύσουν τα προβλήματα. Δηλαδή, φέρτε μας. Έχουμε τις λύσεις, φέρτε μας τα προβλήματα, ας πούμε. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι ακούγοντάς μας κάποια στιγμή, ακούγοντας, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή η συζήτηση αυτή. Να σε διακόψω λίγο. Παρακαλώ. Πρέπει να πάρεις πολύ σοβαρά υπόψη, γιατί είναι μερικά γκάλουπ που τα κρύβουν. Γιατί χρησιμοποιούν τα γκάλουπ για να διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, ας πούμε. Υπάρχει ένα τεράστιο κρέμα ευρωσκεπτικισμού αυτή τη στιγμή στη χώρα, και όχι μόνο στη χώρα, και πανευρωπαϊκά. Mm-hmm. Και δεν λέμε, ας πούμε, έξοδο, ας πούμε, την Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάμε να χτίσουμε τύχη στα σύνορά μας, τύχη θέλουν να χτίσουν άλλοι. Σίγουρα, απλά ξέρετε τι δεν καταλαβαίνω. Εγώ τώρα προσπαθώ να κάνουμε μια ρεαλιστική προσέγγιση, έχοντας πείτε μου μεθαύριο εκλογές. Δηλαδή, μπαίνω στη λογική να σας πω την αλήθεια του παππού μου που έχω κάνει συζήτηση. Που φοβάται. Αυτή τη στιγμή. Ο παππούς σου ξέρει κάτι, επειδή οι παππούδες ψήφισαν όλοι οι Νέα Δημοκρατία. Είναι αυτό που λέμε, κλείστε τους, μην πάνε να ψηφίσουν. Ναι, τότε, ναι, είναι η πρώτα μέτρα που πήρε να του κόψουν. Εντάξει. Ναι, εγώ όμως θέλω να πω κάτι άλλο. Σε έναν άνθρωπο που μας ακούει αυτή τη στιγμή και που έχει, του λένε, σου κόψαν τη σύνταξη, όμως ακόμα παίρνεις έστω και 200 ευρώ. Είναι υποθετικό το ερώτημα. Δεν παίρνει 200 ευρώ. Παίρνει. 200 θα πάρει στο τέλος. 200 στο τέλος. Πείτε μου κάτι. Η άλλη πρόταση σε χρήματα τι του δίνει. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Ναι. Ξέρεις πόσα κέρδη είχε η Εθνική Τράπεζα φέτος. 443 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Ξέρεις πόσα έχει η Τράπεζα Πειραιώς. Η νέα τράπεζα, νέα αγωτική, mm-hmm. δηλαδή αυτή που αγόρασε και έχει επιθηκεύσει αυτή τη στιγμή που έχει. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να σηκώσει όλη την γη, ας πούμε, της Ελλάδας. Μάλιστα. Κάναν τώρα δηλαδή στο Βαρδινογιάννη και στο Σάβα. Να. Έξιδης. Το χρήμα το οποίο, ο πλούτος ο οποίος παράγεται είναι απίθανος. Το ζήτημα είναι ότι δεν μοιράζεται. Μάλιστα. Άρα, μπορούμε να μιλάμε, ας πούμε, γιατί όταν πας και κάνεις αγώνα, ας πούμε, και λες, ας πούμε, να τρέψεις την κυβέρνηση, δεν θέλω να πληρώσω το χρέος, ας πούμε, γιατί το χρέος το έχω χιλιοπληρώσει, ας πούμε, γιατί πληρώνω τόκους και το έχω χρεωλήσει και έχει πληρώσει το δανειστές, ας πούμε, και το κουκλίφους mm-hmm. και όλα αυτά. Όταν λες αυτό το πράγμα, κάνεις ένα αγώνα, διαμορφώνεις ένα λαϊκό ρεύμα, διαμορφώνεις ένα εργατικό κίνημα το οποίο ως βασικό στόχο έχει να διαμορφώσει όρους αναδιανομής πλούτου. Mm-hmm. Αλλά αυτό πλέον εμείς λέμε ότι δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη σύγκρουση του εργατικού και λαϊκού κινήματος με την κυριαρχική πολιτική και δεν μπορεί να γίνει και στα πλαίσια, ας πούμε, στα πλαίσια, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ευρώ. Δεν μπορεί να γίνει. Γι' αυτό μιλάμε, ας πούμε, έχουμε ένα συνολικό πολιτικό πρόγραμμα που σου λέμε τώρα ο λαός μπορεί να επιβάλλει. Μάλιστα. Αυτά τα πράγματα. Απλά πολύ φοβάμαι ότι η πολιτική συνείδηση του λαού μας δεν είναι ανεπτυγμένη. Γιατί βεβαίως πάρα πολλά χρόνια μοιήθηκε και γαλουχήθηκε με ένα πολιτικό σύστημα που μας χάιδευε το σβέρκο σε όλους και μας έταζε και μας βόλευε. Ξέρετε, και τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε μετά το σοκ του γκρεμίσματος όλου αυτού του τερατουργήματος που δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα της πολιτικής σε εισαγωγικά διαπλοκής. Γιατί είμαστε και εμείς συνυπεύθυνοι, πιστεύω, κύριε Νάνο, για το τι συμβαίνει. Έχουμε και εμείς μερίδιο ευθύνης, γιατί σε τελική ανάλυση και οι πολιτικοί αντανακλούν. Και εμείς τους βγάζαμε στη Βουλή. Τώρα μπορεί να σου λυθεί. Έγραφε ένα σύνθημα σε ένα τείχο της Πρέβεζας και έγραφε ο νέος ευρώς σφαγή των μισθωτών κάτω η χούντα των εξυγχρονιστών. Τότε μπήκαμε. Πρώτα μπήκαμε στην ΟΝΕ πριν μπούμε στο ευρώ. Mm-hmm. Και με θεωρούσαν γραφικό. Ναι. Αντιλαμβάνομαι. Απλά τώρα αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι. Πείσανε ότι καταφέρανε και πείσανε ιδεολογικά. Αυτό τώρα αυτή τη στιγμή ανατρέπεται. Το πράγμα αυτό ανατρέπεται και προσπαθούν να χαλιναγωγήσουν, ας πούμε, όλη αυτή την ανατροπή που γίνεται στο εσωτερικό της κοινωνίας. Προσπαθούν να την χαλιναγωγήσουν με οποιοδήποτε τρόπο. Και γι' αυτό βλέπουμε και αυτές τις συγκυβερνήσεις, ας πούμε, Πασόκ Νέα Δημοκρατία, Λάος, Πασόκ Νέας Δημοκρατίας, κυβέρνηση προηγούμενη Παπαδήμου κτλ. Όλα που πέφτουν μία μετά τις άλλες, ας πούμε, δεν μπορούν πλέον. Οι πάνω δεν μπορούν να κυβερνήσουν και οι κάτω δεν θέλουν να κυβερνηθούν. Υπάρχει αυτό το τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Και οι πάνω, να πούμε, δεν μπορούν να κυβερνήσουν και οι κάτω, εμείς που δεν θέλουμε να κυβερνηθούμε από τους πάνω, προσπαθούμε να βρούμε τη λύση, ας πούμε, την οποία θα πατήσουμε στους απάνω. Ξέρετε κάτι, θέλω λίγο να κάνω ένα ερώτημα, να φύγω λίγο από αυτή τη θεματολογία, γιατί προσπαθούμε τώρα λίγο να βγάλουμε συμπεράσματα.
Κατά καιρούς έχει κατηγορηθεί η κυβέρνηση ότι ακόμα ίσως χρησιμοποιεί και τη Χρυσή Αυγή. Με την έννοια ότι σήμερα, για παράδειγμα, όλες αυτές οι κινητοποιήσεις που έγιναν σε όλη την Ελλάδα έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα, διότι όλοι ασχολούμαστε με αυτή την φρικιαστική ενέργεια που έγινε, με αποτέλεσμα το χαμό ενός άδικου παιδιού, με δράστη κάποιον που ομολόγησε ότι είναι μέλος της Χρυσής Αυγής. Θέλω να μου εξηγήσετε, να ολοκληρώσω λίγο παρακαλώ πολύ, θέλω να μου εξηγήσετε, πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή κάποιος αυτό το θλιβερό γεγονός τους βολεύει πολιτικά? Θα σου πω, κοίταξε να δεις, το φαινόμενο αυτό έχει να κάνει με το εξής. Κάθε φορά που είπα πριν στην αρχή της κουβέντας μας, είπα ότι άμα νικήσουν οι απεργίες, μοιραστεί ο πλούτος, άμα υπάρχει δουλειά, άμα αυξηθούν τα μεροκάματα κάτω από την πίεση και την ανάπτυξη του εργατικού κινήματος, των συνδικάτων, της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης κτλ, των εργαζομένων κτλ, το φαινόμενο αυτό θα μικραίνει. Σε περίοδους, και δεν είναι τυχαίο, μπορούμε να δούμε και λίγο την ιστορία. Mm-hmm. Σε περίοδους, ας πούμε, έντονης κρίσης του καπιταλιστικού συστήματος, θυμηθείτε μετά το 1929 τι έγινε, είχαμε όξυνση των νεοναζιστικών, ας πούμε, και κυρίως των εθνικιστικών, ας πούμε, ρευμάτων, ας πούμε, ότι απάντηση στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζω είναι ο θάνατος του γείτονά μου, του Αλβανού δηλαδή, ή του Σκοπιανού, ή του Βούλγαρου, ας πούμε, ή του Τούρκου, ή αυτού που έρχεται, ας πούμε, για τον κυνήγι, γιατί τον βομβαρδίζουν κάποιοι άλλοι, ας πούμε, σε διάφορες περιοχές, ας πούμε, του κόσμου. Η λύση είναι αυτή. Δηλαδή, είναι το δηλητήριο αυτό το οποίο σπαίνεται στο ιστορικό, ας πούμε, των εργαζομένων, ας πούμε, και του λαού, για να μπορέσουν να μην δει τον πραγματικό εχθρό. Μάλιστα. Τώρα, να σα φέρω ένα παράδειγμα. Εδώ συζήταγαν πριν οι ευθύνες για τον λαό, δηλαδή το σύστημα. Ας πάμε και σε ζητήματα ιστορίας. Να σας πω ένα παράδειγμα. Αν πάμε σε μια καφετέρια της Πρέβεζας και ρωτήσουμε τους νεολαίους και τους πούμε, υπήρχε ελληνική διορισμένη κυβέρνηση επικατοχής, τι θα απαντήσουν οι μαθητές? Νομίζω ότι δεν θα το γνωρίσουν και θα απαντήσουν αρνητικά. Δεν θα το γνωρίσουν καν. Υπήρχε ελληνική κυβέρνηση διορισμένη επικατοχής, η οποία είναι η πολιτική πρόγονη των σημερινών χρυσαυγητών. Υπήρχε. Εσκεμμένα κάποιοι υποβαθμίζουν, ας πούμε, στα σχολεία τα μαθήματα της ιστορίας, ας πούμε, κτλ. Και, και μετατρέπουν τα σχολεία, ας πούμε, σε καθαρά εκθεστικά κέντρα που ήταν να είναι, να πούμε, ένα σχολείο, ας πούμε, μιας γενικής, ας πούμε, μόρφωσης, ώστε να διαπλάθει, ας πούμε, ο άλλος μια σοβαρή προσωπικότητα, ώστε να μπορέσει να βοηθήσει την κοινωνία και τον εαυτό του, τελειώνοντας, ας πούμε, το σχολείο. Μάλιστα. Θέλω να πω, δηλαδή, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Όταν ψηφίστηκε η πώληση της Αγροτικής Τράπεζας, η Χρυσή Αυγή στην Βουλή ψήφισε να μην δημιουργηθεί εξεταστική επιτροπή η οποία θα εξετάσει τους όρους πώλησης της Αγροτικής Τράπεζας στους άλλα. Ψήφισε υπέρ των φοροαπαλλαγών των εφοπλιστών. Και δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, ότι τα στελέχη, κάποιοι από αυτούς που χτύπησαν τα στελέχη του ΚΚΕ προχθές στο Πέραμα, ας πούμε, είναι υπάλληλοι εφοπλιστών οι οποίοι θέλουν να μετατρέψουν τη ζώνη, την αυτοεπισκευαστική, ας πούμε, σε ένα γκέτο, ας πούμε, με 10 ευρώ μεροκάματα. Γιατί έχουν βγάλει αφίσα. Έχουν κάνει αφίσα την οποία την έχω δει κολλημένη εγώ σε διάφορα σημεία. Γράφει Έλληνες ελεοχρωματισμοί, γράφει απάνω. Από Έλληνες τεχνίτες. Και από κάτω γράφει με πιο φθηνά μεροκάματα από τους μετανάστες. Πληροφορίες, τηλέφωνο, τάδε. Ούτε καν τα ίδια με τους μετανάστες. Δηλαδή, πιο φθηνά να δουλεύουν οι δικοί μας. Δηλαδή, παίζουν συγκεκριμένο ρόλο. Θεωρώ ο εθνικισμός είναι. Ο εθνικισμός οδηγεί στο αίμα. Είναι η ιδεολογία, ας πούμε, της τυφλής. Της τυφλής βίας και έχω την αίσθηση ότι θα παίξουν πάρα πολύ βρώμικο παιχνίδι, ας πούμε, και θα τους χρησιμοποιήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα, παρόλο που τα διάφορα κλαψουρίσματα σήμερα στα κανάλια έχω την αίσθηση ότι εντάσσονται, ας πούμε, και σε μια προσπάθεια λίγο να τους λουπώσουν και να πάνε, γιατί παίζει πάρα πολύ ένα σενάριο στο ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας, να πάνε σε μια πιθανή, ας πούμε, συγκυβέρνηση με τη Χρυσή Αυγή τύπου Νορβηγίας, εφόσον τις λουπώσουν λίγο και διώξουν, ας πούμε, τους κακούς εισαγωγικά. Έχουν ξεκινήσει και αυτές οι πολιτικές τοποθετήσεις, οι πολιτικές τοποθετήσεις από αυτές. Πρέπει να πούμε τις ακούμε τώρα τελευταία. Απλά το ζήτημα είναι, κύριε Νάνο. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, Χρυσή Αυγή, ας πούμε, όταν έκαναν οι εργαζόμενοι στις εργολαβίες του Ρεστόρου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη απεργία, ας πούμε, στο χώρο, ας πούμε, βγάλανε ανακοίνωση ενάντια στην απεργία. Ή όταν κάνανε ένα αυτεργάτη, κάνανε ένα ανακοίνωση ενάντια στην αυτεργάτη, ας πούμε, ενάντια στην απεργία. Είναι ξεκάθαρο, δηλαδή, το πάνω να το παίξουν αντισυστημική για να μπορέσουν, ας πούμε, με ένα λαϊκίστικο τρόπο, ας πούμε, να συσπηρώσουν, ας πούμε, κυρίως κομμάτια νεολαία τα οποία παραστέλλονται εύκολα, ας πούμε, σε μια τέτοια λογική. Και νομίζω ότι για να απαντηθεί αυτό το φαινόμενο δεν
απαντιέται, ας πούμε, ούτε με λογικές συνταγματικού τόξου, ας πούμε, όπως βάζει, ας πούμε, το Πασόκ, το οποίο η πολιτική του εξέθρεψε αυτό το φαινόμενο, ας πούμε, ούτε, ας πούμε, μια τυφλή σύγκρουση ομάδων απαντιέται από το μαζικό, οργανωμένο, λαϊκό, εργατικό, νολαϊστικό κίνημα. Να ρωτήσω κάτι. Από την άλλη όμως τώρα εγώ ευλούγα να ρωτιέμαι, αν υπήρχε αυτό το κίνημα το οποίο λέτε εσείς και αντιπροσώπευε μεγάλη μερίδα πληθυσμού, γιατί στρέφεται και γιατί η Χρυσή Αυγή εκμεταλλεύεται τις αδυναμίες του συστήματος, εκμεταλλεύεται αυτή τη στιγμή με τα συσίτια που κάνει ή για παράδειγμα με τα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν όσον αφορά την εγκληματικότητα και το παίζει μπροστά της μιας κοινωνίας που είχε κουραστεί στο παρελθόν από όλα αυτά και που κάποια στιγμή η ηλικιωμένη κυρία πλέον έχει αποτυπωθεί στη συνείδησή της ότι δεν παίρνω τηλέφωνο την αστυνομία. Παίρνω τη Χρυσή Αυγή για να φύγουν οι κακοί μετανάστες, οι οποίοι όμως κακοί μετανάστες έχουν έρθει εδώ στη χώρα γιατί κάποιοι και από εμάς τους εκμεταλλεύονται και τους φέρνουν εδώ. Καταλαβαίνετε λίγο τι θέλω να πω. Κοίταξε, Άνης, τώρα. Θα ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Θα απαντήσω την ερώτησή σου. Πες πως βομβαρδίζανε οι Αμερικάνοι προχθές μαζί με τους Γάλλους τους Σύριους. Δηλαδή θα σκοτώνανε οι Γάλλοι και οι Αμερικάνοι ό,τι Σύριους, θα σκοτώνανε όσο χιλιάδες Σύριους, ας πούμε, και ό,τι απέμενε και παίρναγε από εδώ θα το καθάριζε η Χρυσή Αυγή. Είναι δηλαδή στην ίδια πάντα. Είναι στην ίδια πάντα ακριβώς. Ποντάρουν και παίζουν σε αυτό που συζητάγαμε στην αρχή. Δηλαδή, αδυναμία της αριστεράς και του εργατικού και του συνδικαλιστικού κινήματος να μπορέσει να αγγίξει πάνω στα κοινωνικά, ας πούμε, να πέσει πάνω στα κοινωνικά προβλήματα και να αποτελέσουν, ας πούμε, προμετωπίδα, ας πούμε, της δράσης του και να δείξουν στην πραγματικότητα ότι είναι κάτι διαφορετικό από το πολιτικό, από το κυρίαρχο πολιτικό, ας πούμε, σύστημα. Δηλαδή, πέραν τη λογική, όλοι ίδιοι είναι, ρε παιδί μου. Όλοι ίδιοι είναι. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Βεβαίως. Μου ήρθε τώρα ένα email. Μου ήρθε ένα email το οποίο θέλω να σας διαβάσω και χαίρομαι πάρα πολύ, διότι οι ακροατές μπαίνουν στη λογική του να στέλνουν ερωτήματα στους καλεσμένους μας. Μου στέλνει εδώ πέρα τώρα ένα μήνυμα ο Χρήστος. Μου λέει, από την άλλη όμως, πρόσφατα μία ανακοίνωση της πολιτικής ιδεολογίας που υπερασπίζεστε κατέληξε με το σλόγγαν, με το σύνθημα «Θα σας τσακίσουμε φασίστες». Καταγγέλλεται τη βία με όρους βίας, με ρωτάει εδώ ο ακροατής. Κοίταξε να δεις τώρα, έχει μια συνολική λογική η συγκεκριμένη αφίσα. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση. Είναι λογικό, δηλαδή όταν λέμε εμείς να τσακιστούμε, φυσικά, όταν, και ξέρεις κάτι, άμα πάμε πάλι στην ιστορία, άμα τα βάλουμε κάτω, ο φασισμός δεν νικήθηκε ειρηνικά πουθενά, δυστυχώς. Δηλαδή, τι θέλετε να πείτε, κύριε Νάνο, τώρα αυτή τη στιγμή, ότι για παράδειγμα, πώς θα νικηθεί ο φασισμός? Ο πιο ανέμακτος τρόπος για να τσακιστεί, ο πιο ανέμακτος τρόπος θα είναι για να τσακιστεί, θα είναι να γίνει, ας πούμε, με μαζικούς λαϊκούς όρους, με μαζική λαϊκή βία, να σου το πω και έτσι. Μέσα στα δημοκρατικά πλαίσια, υποθέτω, έτσι δεν είναι? Και όχι ατομική βία. Να ρωτήσω κάτι. Μέσα στα δημοκρατικά πλαίσια των διαδηλώσεων. Κοίταξε να δεις τώρα, άμα κατέβουν ένα εκατομμύριο κόσμο στον δρόμο, εξαφανίστηκαν. Δεν χρειάζεται καν βία. Ξέρετε κάτι, θέλω λίγο σε αυτό, επειδή ακουγόμαστε δημόσια τώρα και μπορεί αυτά τα πράγματα να παρεξηγηθούν και να μεταφερθούν όπως θέλουν. Ακούστε να δείτε, εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι για παράδειγμα, για την εγκληματικότητα είναι υπεύθυνη η αστυνομία. Δηλαδή, για παράδειγμα, ενίσχυσε την αστυνομία για να μπορεί να καταπολεμά την εγκληματικότητα και μην την αφήνεις να μην μπορεί να κάνει τη δουλειά της. Επίσης, για τον παράνομο μετανάστη που έρχεται εδώ και ο οποίος εξαθλιώνεται διότι πλέον του υποσχέθηκαν μια χώρα ότι θα πάει στην Ελλάδα και είναι η γη της με τη χρυσή ζωή, να το πω έτσι απλά, δεν φταίει ο μετανάστης που ήρθε μέσα. Η μετανάστευση φταίει. Γιατί φταίει ο μετανάστης, κύριε Νάνο? Γιατί φταίει το κράτος που του επιτρέπει να μπαίνει μέσα? Γιατί ξέρετε κάτι, γιατί αυτή τη στιγμή δεν χωράνε οι φυλακές και το ξέρω ότι πηγαίνουν οι μετανάστες και τους λένε μην τους παίρνετε, γιατί πού θα τους βάλουμε? Εγώ είμαι υπέρ των μεταναστών και ενάντια στη μετανάστευση. Ναι. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι φταίει ο μετανάστης που θέλει να έρθει σε αυτή τη χώρα? Όχι, εδώ. Είμαι ενάντια στη μετανάστευση και αυτό που γεννάει τη μετανάστευση. Δηλαδή η φτώχεια, ο πόλεμος, η οικολογική καταστροφή. Βεβαίως. Η οικολογική καταστροφή, δηλαδή έχουν μετατρέψει ολόκληρες χώρες που είναι συμπειραματώσεις, ας πούμε, των πολυεθνικών, ας πούμε, για να παράγουν βιοκαύσιμα, ας πούμε, τους έχουν πάρει τα νερά, τους τα έχουν πάρει
όλα και μετακινούνται, ας πούμε, πληθυσμοί και ανθρώπινοι και ζώα τα πάνω. Ξέρετε κάτι επίσης όμως, κύριε Νάνο, μην ξεχνάμε ότι και εμείς εδώ, σαν λαός, φεύγαμε κομβόγια και πηγαίναμε στην, και στη Γερμανία και όπου υπάρχουν Έλληνες στη διασπορά. Μην το ξεχνάμε αυτό. Γιατί δεν υπήρχαν, για ποιο λόγο έγινε η ιστορία αυτή? Δεν καταστράφηκε, ας πούμε, η Ελλάδα από τους Γερμανούς? Καταστράφηκε, βεβαίως. Δεν καταστράφηκε. Δηλαδή, έχουμε το μεγαλύτερο, το ξέρεις ότι έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό νεκρών ανά η Σοβιετική έδωσε 20 εκατομμύρια νεκρούς. Έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό εμείς για το, οι νεκροί μας είναι μεγαλύτερο ποσοστό για τον πληθυσμό μας. Μάλιστα. Δηλαδή, ήμασταν 5 εκατομμύρια και σκοτώθηκαν 400.000. Μάλιστα. Ενώ έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό νεκρών μετά τον πληθυσμό κάθε χώρα. Θέλω... Μας καταστρέψαν αυτοί. Ξέρετε κάτι, εγώ συμφωνώ με αυτά που λέτε. Απλά, δηλαδή, για παράδειγμα, εμείς δικαιούμαστε να γινόμαστε. Μετανάστευση. Μετά. Εμφύλιος, πόλεμος, κυνηγητέ, εξορίες, παρανομίες. Βεβαιότατα, βεβαιότατα. Εγώ συμφωνώ με αυτά που λέτε. Απλά ξέρετε που έχω μία ένσταση. Ότι για παράδειγμα, ο μετανάστης είναι το θύμα στην υπόθεση για μένα. Και τον θέλω το κεφάλι του μετανάστη. Διότι ξέρετε κάτι, ποια είναι η υποκρισία, κύριε Ενάνο. Γιατί το χρησιμοποιεί ως πολιορκητικό κρυό σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, ώστε να πιέσει την τόπια εργατική τάξη να κάτσει τα αυγά της, ας πούμε, γιατί έχει το ξένος να της πάρει τη δουλειά. Κύριε Νάνο, να σας πω κάτι τώρα μεταξύ μας, γιατί υπάρχει υποκρισία. Όλοι μας δεν τους χρησιμοποιούσαμε όταν είχαμε τα χρήματα τους μετανάστες, διότι δεν μπορούσαμε να πάμε να τυνάξουμε τις δικές μας ελιές. Ναι. Όταν καθόμασταν και θέλαμε το μετανάστη να μας ξεβουλώσει ακόμα και το σωλήνα. Τώρα υπάρχει μια υποκρισία επειδή δεν έχουμε χρήματα και αυτή τη στιγμή μας φταίει, επειδή πρέπει να μας φταίει ο κακός ο μετανάστης. Ωστόσο. Και τότε όμως, το ποσοστό του ελληνικού λαού που έλεγε ίσα δικαιώματα, ας πούμε, Ελλήνων και μεταναστών εργατών ήταν πολύ μικρό. Μάλιστα. Εγώ αυτό το οποίο. Ακούστε να δείτε. Εγώ ξέρετε κάτι. Εγώ εστερνίζω με αυτό το οποίο λέτε. Ωστόσο, θεωρώ ότι οτιδήποτε πρέπει να συμβεί, πρέπει να συμβεί σε δημοκρατικά πλαίσια. Αν αυτή η χώρα νομοθετεί και δεν μπορεί να εφαρμόσει τους νόμους, τότε υπάρχει ένα πρόβλημα. Γιατί μπορεί να είναι ανίκανη η πολιτική που τους ψηφίζουμε εμείς. Ξέρετε τι είπε η αστυνομικός που έπιασε σήμερα τον δολοφόνο του Φίσα? Τάδατε στη τηλεόραση, τάδατε. Είδα, βεβαίως. Είπε όχι και μαχαίρι. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, όταν είδε τους χρυσαυγίτες να επιτίθενται, είπε όχι και μαχαίρι, παιδιά. Δηλαδή, το να μην είχαν μαχαίρι θα ήταν φυσιολογικό, δηλαδή. Μάλιστα. Και έκανε αυτή την ενέργεια, ας πούμε, είναι... όταν η υπόλοιπη όλη η ομάδα παρακολουθούσε, ας πούμε, εκεί πέρα. Όχι και μαχαίρι. Θέλετε να πείτε, δηλαδή, ότι προσπάθησε η αστυνομία να υποβαθμίσει το γεγονός αυτό? Κοίταξε, επειδή ασχολείσαι με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και παρακολουθείς και έρευνες. Δεν έχω να σου πω μόνο, ξέρεις πάρα πολύ καλά τι ποσοστά έχει λάβει η Χρυσή Αυγή στο εσωτερικό του Σωμάτων Ασφαλείας. Και ειδικά της αστυνομίας. Αυτό δεν έχει ανακοινωθεί. Αυτό, ναι. Αυτό που λέει. Ειδικά τις ειδικές μοναδές. Όχι, υπάρχουν εκλογικά τμήματα που ψηφίζουν. Άνετα, δηλαδή. Εμείς έχουμε κάνει έρευνα. Συμφωνώ. Απλά θέλετε να πείτε, για παράδειγμα. Δεν μπορώ να πιστέψω εγώ, για παράδειγμα. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος άνθρωπος, άσχετα αν είναι ένστολο ή μη, χάρηκε που συνέβη αυτό το πράγμα. Όχι, δεν είπα εγώ αυτό. Καταλάβατε, δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω ότι, για παράδειγμα, στην προσπάθεια, γιατί αυτός ο άνθρωπος ομολόγησε. Και ομολόγησε γιατί τον έκανε αστυνομία να ομολογήσει, έτσι δεν είναι? Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, κύριε Νάνο, δηλαδή με την ίδια λογική, άμα ήθελε η αστυνομία θα μπορούσε να υπάρξει συγκάλυψη. Ωστόσο, εγώ πρέπει να πω, επειδή τώρα εμείς αυτή τη στιγμή μας ακούει κόσμος και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις τοποθετήσεις μας, θεωρώ ότι, νομίζω ότι συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε αντίδραση πρέπει να υπάρχει στα πλαίσια της δημοκρατίας, έτσι δεν είναι? Δεν αντικαθιστούμε εμείς τους νόμους. Δηλαδή. Ορίστε. Τι είναι νόμιμο σήμερα? Νόμιμο, νόμιμο δηλαδή είναι σε πολύ νωρί δουλειά. Νόμιμο είναι να σου μειώσει το μισθό. Αλλά προσέξτε κάτι. Είναι νόμιμο σήμερα. Έχετε δίκιο, αλλά εγώ μεθαύριο θα κληθώ να ψηφίσω. Θα ψηφίσω τους ίδιους, κύριε Νάνο, πάλι. Αυτό είναι ότι εμείς ενώ βλέπουμε ότι καταστρεφόμαστε. Νόμος και δίκαιο το οποίο επιβάλλει ο κόσμος που είναι στον δρόμο και θα αγωνιστεί να ανατρέψει αυτή την πολιτική. Για νόμος και δίκαιο για μένα είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Πλέον τι να συζητάμε τώρα για νόμο και δίκαιο? Εγώ ξέρετε τι θέλω να πω. Εγώ καταλαβαίνω αυτό το οποίο λέτε, ότι μέσα από τις πορείες και μέσα από τις διαδηλώσεις να καταλάβουμε. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η συλλογικότητα, η αλληλεγγύη. Οι θεσμοί στις γειτονιές. Βεβαίως. Είναι όλα αυτά. Βεβαίως και συμφωνώ. Που πρέπει να αναπτύξει πάλι ο κόσμος. Ωστόσο, η ανατροπή θα γίνει αν ένας πολιτικός φορέας κάνει μία πρόταση μομφής, όπως π.χ. ο ΣΥΡΙΖΑ, και πέσει κυβέρνηση. Δεν βλέπω άλλο τρόπο να γίνει ανατροπή. Μπα, αυτό δεν το βλέπω ούτε εγώ. Εγώ βλέπω να γίνει. Εγώ πιστεύω περισσότερο στη δυνατότητα των λαϊκών και εργατικών αναγόνων
των αγώνων που θα αναγκάσουν μια κυβέρνηση. Εφόσον περάσουν στα χέρια του ίδιου του λαού και των εργαζομένων και εφόσον καταφέρουν και απεγκλωβιστούν από τις ηγεσίες που ελέγχουν συνδικάτα, συλλόγους κτλ. Κτλ. Μπορούν να διαμορφώσουν, ας πούμε, όρους να ανατρέψουν αυτή την πολιτική. Μάλιστα. Νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συνομιλία μας, πρέπει να σας πω, γιατί εγώ χαίρομαι να συνομιλώ δημόσια και να προσφέρουμε τροφή για σκέψη στους ακροατές μας, γιατί αυτή είναι η λογική και γι' αυτό και είμαστε εδώ και μιλάμε περίπου 40 λεπτά. Ωστόσο, θα ήθελα να μου κάνετε μία εκτίμηση, κύριε Νάνο. Βλέπετε με αισιοδοξία το μέλλον, δηλαδή μπορείτε να μου κάνετε, εντάξει τώρα δεν είστε πολιτικός μελλοντολόγος, μπορείτε να μου κάνετε μία πρόβλεψη, μία εκτίμηση, ποιο θα είναι το μέλλον μας τελικά? Εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Πιστεύω στη δυνατότητα των εργαζομένων που μπορούν να αλλάξουν την κοινωνία, να διαχειρίζονται, να μοιράζουν, να καθορίζουν τον τρόπο του πλούτου, το πώς θα δηλαδή ουσιαστικά παράγεται ο πλούτος, πούμε, για να διανεμηθεί. Αλλιώς οδηγόμαστε στη βαρβαρότητα. Δηλαδή, θεωρώ δηλαδή ότι πρέπει να καταλάβει καλά ο κόσμος, ας πούμε, ότι από τη μία είναι η απελευθέρωση ουσιαστικά των εργαζομένων από το δεσμά, ας πούμε, της εκμετάλλευσης, και από την άλλη είναι η βαρβαρότητα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και σε αυτή τη βαρβαρότητα, ας πούμε, εντάσσεται, ας πούμε, και το φασιστικό φαινόμενο. Ναι, το οποίο όμως όλοι το καταδικάζουμε, νομίζω. Άρα με αυτόν τον τρόπο καταδικάζουμε και τη βαρβαρότητα. Η Νέα Δημοκρατία προχθές την επίθεση στο Αμερίκη του Κουκουέ δεν καταδίκασε. Ναι. Και δεν την έχει καταδικάσει ακόμα. Σωστό και αυτό που λέτε. Δεν έχω δει και εγώ δημόσια καταδίκη, από την αλήθεια. Και ωστόσο, δεν έχει καταδικάσει ακόμα. Δηλαδή έπρεπε να υπάρχει νεκρός δηλαδή, για να βγει σήμερα, ας πούμε, ο Δένδια στην τηλεόραση, ας πούμε, και να λέει διάφορα που εγώ νομίζω ότι έχει να κάνει και όλο με το σκηνικό το οποίο έχει στηθεί, ας πούμε, γύρω από την ιστορία σήμερα. Μάλιστα. Και έχει να κάνει αυτό που συζητήσαμε και λίγο πριν στην αρχή για κάποια πιθανά νέα σενάρια, ας πούμε, διακυβέρνησης, ότι δεν βγαίνει αυτό. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Νάνο, θα βάλουμε μία άνω τελεία στην πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία μας και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα, όσο οι πολιτικές εξελίξεις τρέχουν και όσο βεβαίως και οι αγώνες... Θα κάνω μία τελεία, να κλείσουμε έτσι. Βεβαίως, όπως θέλετε, όπως θέλετε, όπως θέλετε. Εγώ νομίζω ότι αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή έχει να κάνει με τη στήριξη της απεργίας των καθηγητών. Πρώτον, νομίζω ότι πρέπει να πάμε μια λογική, ας πούμε, κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και να μπουν όλες οι μεγάλες ομοσπονδίες, ας πούμε, του δημοσίου σε μια λογική επαναλαμβανόμενων, ας πούμε, απεργιών από την επόμενη εβδομάδα, ώστε να συντονιστούν πλήρως με τους καθηγητές, και νομίζω ότι η νεολαία πρέπει να πάρει, και ειδικά οι μαθητές, πρέπει να πάρουν την υπόθεση, ας πούμε, στα χέρια τους και να συμπαρασταθούν, ας πούμε, στους δασκάλους τους και να πάρουν πρωτοβουλίες, ας πούμε, ώστε τα σχολεία να πραγματοποιηθούν, να μετατραπούν σε ζωντανά κύτταρα, ας πούμε, του κινήματος. Νομίζω δηλαδή ότι οι μαθητές και το μαθητικό κίνημα μπορεί και πρέπει να το κάνει. Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας στο απογευματινό μαγκαζίνο. Νομίζω ότι είπαμε χρήσιμα πράγματα και νομίζω ότι βοηθήσαμε λίγο να καταλάβει και ο κόσμος την πολιτική σας φόρμουλα. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, τώρα το ραδιόφωνο είναι ένα μέσο μαζικό, μας ακούει πολλοί κόσμος και μπορεί να σχηματίσει βεβαίως και μία άποψη. Θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα έχουμε την ευκαιρία βεβαίως να ανοίξουμε και άλλους κύκλους. Πολιτική συζήτηση βεβαίως. Εγώ θέλω να σας πω κάτι άλλο και το λέω δημόσια και σας το είπα όταν μιλήσαμε, ότι μέσα από αυτόν εδώ το σταθμό θα ακούγονται όλες οι απόψεις. Δεν υπάρχει πιθανότητα να μην φιλοξενηθεί άποψη από κανέναν πολιτικό σχηματισμό. Ο τελικός κριτής, κύριε Νάνο, και το λέω ξεκάθαρα, είναι ο κόσμος που μας ακούει. Απευθυνόμαστε στους συμπολίτες μας αυτή τη στιγμή σε μια κοινωνία που είναι πάρα πολύ κουρασμένη, που ψάχνει την ελπίδα, που ψάχνει την επόμενη σελίδα, που ψάχνει πάλι τη χαρά για μια καλύτερη ζωή για μας και για την οικογένειά μας και για τα παιδιά μας. Καταλάβατε. Οπότε λοιπόν θέλουμε να υπάρχει μια πανσπερμία πολιτικής ιδεολογίας. Για να ξέρουμε τι θα ψηφίσουμε και μεθαύριο. Το πήγατε στις εκλογές αμέσως. Δεν θα έρθω. Το κόλπο του Σαμαρά, ξέρετε ποιο είναι τώρα? Ποιο είναι? Είναι διαδίδυση δεξιά και αριστερά όταν κάνει εκλογές, δεν λέει πότε, ώστε να ησυχάσει ο κόσμος και να πει εντάξει. Δεν τις θέλετε τις εκλογές. Μα από τη μία λέτε να πέσει η κυβέρνηση. Μα δεν θέλετε να πέσει η κυβέρνηση, κύριε Νάνο. Δεν θέλετε να πέσει η κυβέρνηση. Όχι με αυτόν τον τρόπο. Θέλετε δηλαδή να πέσει με επανάσταση. Να αυτοπεποίθηση, ξέρεις τι σημαίνει να πέσει με κυβέρνηση από λαϊκούς αγώνες? Ξέρεις τι αυτοπεποίθηση θα αποκτήσει ο κόσμος? Συγγνώμη κύριε Νάνο, δηλαδή να μπούμε στη Βουλή. Ορίστε. Να μπούμε στη Βουλή δηλαδή και να τους πούμε βγείτε. Καλά, θα πέσουνε, δεν χρειάζεται να μπει στη Βουλή για να πέσουν.
Μάλιστα. Τολμηρός ο πολιτικός σας λόγος, κύριε. Τη λογική να μπούμε στη Βουλή, ας πούμε, όλοι το ίδιο είναι και τα λοιπά, είδατε που οδήγησε. Ναι. Δεν νομίζω ότι οδηγεί αυτή η ακραία λογική πουθενά προσωπική. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Δεν χρειάζεται να πάρει τη Βουλή. Υπάρχουν εργοστάσια. Υπάρχουν σχολεία. Μάλιστα. Εκεί που καθορίζεται το μεροκάμα του και τα λοιπά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα αναλύσουμε και πάλι. Πάντως, τολμηρός ο πολιτικός σας λόγος, πρέπει να πω, και ανατρεπτικός, η αλήθεια είναι. Και αντισυμβατικός, θα έλεγα. Αντισυμβατικός. Δεν ξέρω. Όχι, είναι συμβατικότατος. Ωραία.